Πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με τον Μένιο Φουρχιώτη, ο οποίος μεταφέρθηκε εν τέλει όχι στις φυλακές του Κορυδαλλού, αλλά στις φυλακές του Ναυπλίου. Ναι, με ενδιάμεσους σταθμούς έγινε αυτή η νέα σύλληψη του Μένιου Φουρχιώτη. Η μεταφορά του εννοείς. Ναι, πάμε μεταφορά λοιπόν, στη μεταφορά του. Ο Μένιος λοιπόν Φουρχιώτης, μετά το βούλευμα που βγήκε εναντίον του και αναγκαστικά έπρεπε να ξαναπεράσει τις πόρτες των φυλακών, πήγε αρχικά στην ασφάλεια, από εκεί οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό. Κάπου εκεί ενδιάμεσα λέγεται μάλιστα ότι, υπήρξε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο τι συνέβη στο Μένιο Φουρχιώτη και συνεχίσανε στις φυλακές Ναυπλίου, όπου θα εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του. Πάμε εδώ να δούμε. Θα πει κάποιος, μα καλά, μα όλοι γνωρίζαμε ότι θα πάει στις φυλακές του Κορυδαλλού. Mm-hmm. Πώς πήγε στις φυλακές του Ναυπλίου? Να πούμε λοιπόν ότι όταν ίσως, από ό,τι φαίνεται, αντιλήφθηκαν οι αρχές τα πάρε δώσει που είχε ο παρουσιαστής με τις φυλακές του Κορυδαλλού και ότι είχε φτιάξει εκεί τη δική του ιστορία και γι' αυτό είχε και συχνές επισκέψεις με τη διευθύντρια των φυλακών, όπως χτες σας είπαμε, του Κορυδαλλού. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να πάει στις φυλακές Ναυπλίου. Γι' αυτό το λόγο, όταν του ανακοινώθηκε ότι δεν πάει φυλακή στο Κορυδαλλού, που και εκεί ήθελε να πάει, εφόσον έπρεπε να πάει φυλακή, αλλά πήγε φυλακή Ναυπλίου, εκεί λιποθύμησε. Κατέρευσε, ναι. Για πες μας, πριν την μεταγωγή του. Κατέρευσε κατά την επί της ουσίας την ώρα που του ανακοινώθηκε ότι θα πάει στις φυλακές Ναυπλίου και όχι στις φυλακές Κορυδαλλού. Όλοι φυσικά απόρρισαν από ό,τι λένε πηγές που γνωρίζουν καλά, γιατί δεν μπορούσαν και δεν να βγάλουν άκρη πώς είναι δυνατόν και γιατί να επιμένει ένας κρατούμενος να πάει σε συγκεκριμένες φυλακές. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, κλείσανε πίσω οι πόρτες του Βαν και έτσι συνέχισε το δρομολόγιο για τις φυλακές του Ναυπλίου, όπου και τελικά θα εκτίσει. Πάντως κάποιοι λένε ότι δεν πρόλαβε να βγάλει στη δημοσιότητα, όπως είχε ο ίδιος ανακοινώσει και ισχυριζότανε, mm-hmm, ότι είχε ένα ροζ βίντεο, λέει, με υπουργούς και βουλευτές. Και ήταν να το βγάλει στον αέρα. Αυτό διατυμπάνιζε και έγραφε στα προσωπικά του social media, αλλά και στην εφημερίδα την οποία έβγαζε. Τώρα, αν ήταν αλήθεια ή όχι, κανείς δεν το ξέρει, ότι είχε στην κατοχή του τέτοιο υλικό. Έτσι. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι κατέχει με ήχο και εικόνα αρκετά ντοκουμέντα. Αλλά όπως λένε κάποιοι, έκανε το παιχνίδι του ποντικού με τις γάτας, εκβιάζοντας υπουργούς της κυβέρνησης. Μάλιστα. Πριν από αυτό είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με μηνύματα που είχε σχεδόν από όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι το θυμόμαστε. Έτσι ακριβώς. Ενώ είχε αποκαλύψει και άλλες έτσι σχέσεις που είχε μαζί τους. Από ό,τι φαίνεται εδώ, ή όπως σας είπαμε και χθες, εκτός ότι μπήκε μέσα επειδή δεν είχε τηρήσει τους περιοριστικούς όρους, είχε παραβεί, να θυμίσουμε ξανά στους τηλεθεατές ότι υπάρχουν δικογραφίες για τα δικήματα της απάτης κατά του δημοσίου. Πάρα πολύ σωστά. Της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πλαστογραφίες και φαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και γι' αυτό έχει σχηματίσει η δικαιοσύνη μια τεράστια δικογραφία. Εδώ λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν εδώ, δεν είναι μόνο αυτά. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Μένιος Φουρχιώτης είχε ένα δικαστήριο με την Τζούλια Αλεξανδράτου, η οποία τον είχε κατηγορήσει ότι της είχε κλέψει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό μέσα το χρηματοκιβώτιο. Μέσα στο σπίτι της. Στο σπίτι της. Ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο της το είχε βάλει ο Μένιος Φουρχιώτης. Ήξερε και τους κωδικούς, τα ήξερε όλα. Και που ήξερε έτσι ακριβώς τον κωδικό. Ναι. Αυτό το δικαστήριο είχε πάρει πάρα πολλές αναβολές. Πάρα πολλές αναβολές. Μα πάρα πολλές αναβολές. Εδώ λοιπόν, τώρα, από ό,τι φαίνεται, το συγκεκριμένο δικαστήριο που είχε οριστεί για τις 16 Μαρτίου, mm-hmm, θα γίνει κανονικά. Και αυτό για ποιο λόγο θα γίνει? Γιατί ήδη είναι προφυλακισμένος, άρα δεν μπορεί να πάρει αναβολή για δικό του τυχόν κόλλημα. Άρα σημαίνει
ότι θα τον επάνε με τις χειροπέδες αυτή τη φορά στη δίκη με την Αλεξανδράτου στις 16 Μαρτίου. Να μας θυμίσεις λίγο πόσα χρήματα ήταν για τα οποία είχε κατηγορηθεί ότι είχε κλέψει από την Τζούλια Αλεξανδράτου. Ο ίδιος βέβαια ανέλησε όλες τις κατηγορίες και έλεγε ότι είναι σκευωρία της γνωστής πορνοστάρ. Μοντέλου και μετέπειτα πορνοστάρ. Πάντως είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από το πρωί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα όλων των δημοσιογραφικών γραφείων. Μίλησες για τα αδικήματα, Φίλιππε, της απάτης κατά του δημοσίου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Λέγεται ότι υπάρχουν πολλές νέες ανοιχτές δικογραφίες εναντίον του Μένιου Φουρθιώτη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εάν φάει μία ποινή σε μία εκ των υποθέσεων που είναι πάρα των δικογραφιών ακριβώς αυτών, φάει πάνω από 5 χρόνια φυλακή ή σε ένα συμψηφισμό, τότε δεν θα έχει ούτε δικαίωμα αναστολών, αναβολών κτλ. Που σημαίνει φυλακή όλα τα χρόνια σε ρή. Μάλιστα. Πάμε να μας θυμίσει η Σταυρού Ελουρού για ποιο λόγο τον κατηγορούσε η Τζούλια Αλεξανδράτου. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι η Τζούλια Αλεξανδράτου κατηγορούσε τον Μένιο Φουρθιώτη ότι της άρπαξε μέσα από το χρηματοκιβώτιο που είχε στο σπίτι της 200.000 ευρώ. Η ίδια λέει ότι είχε μαζέψει αυτά τα χρήματα και τα φύλαγε εκεί, όπου το κωδικό τον ήξερε μόνο η ίδια και ο κύριος Φουρθιώτης και το σπίτι φαινόταν ότι κανένας άλλος δεν είχε μπει μέσα στο σπίτι. Δεν υπήρχε παραβίαση και ήταν ο μοναδικός που ήξερε πού βρίσκεται και το χρηματοκιβώτιο και ήξερε και τον κωδικό. Του έκανε αμέσως να πούμε μήνυση. Παρ' όλα αυτά, η δίκη είχε αναβληθεί 12 φορές. 12 φορές. 12 φορές μέχρι πέρυσι. Καθώς ο Μένιος Φουρθιώτης έβρισκε διάφορες, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών δικαιολογίες, διάφορα κολλήματα για να μην εμφανίζεται στη δίκη. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια υπήρχε νόμος όπου απαγορεύονταν είτε η μία είτε η άλλη πλευρά πάνω από 3 ή 6 ακόμη φορές. Ισχύει αυτό, υποτίθεται. Του το 12 φορές πώς πήρε. Συγγνώμη, σε όλα τα δικαστήρια μέχρι 3 είναι. Αυτό. Ακόμα έτσι είναι. Είναι. Έτσι είναι, υποτίθεται. Τότε 12 φορές όλος πώς κατάφερε και τώρα. 12 φορές είχε αναβληθεί. Αυτό ήταν το οποίο είχε εξοργήσει την πλευρά της Τζούλιας Αλεξανδράτου και έλεγε μα τι γίνεται. 12 φορές. Λιποθυμικά επεισόδια. Μπορεί να έχει. Μπορεί, ναι. 12 φορές. Δεν είναι 4 και 5 φορές. 12. Ναι, είναι 12. Εδώ λοιπόν, θέλοντας και μη, το δικαστήριο θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Η Τζούλια Αλεξανδράτου θεωρεί ότι έχει όλα τα στοιχεία που τον δένουν με την κλοπή των χρημάτων της από το χρηματοκιβώτιο. Και δεν είναι πλημέλημα η συγκεκριμένη κλοπή. Ναι. Μιλάμε για κακούργημα, για το λόγο ότι είναι άνω των 120.000 ευρώ. Διακεκριμένη κλοπή ονομάζεται, όπως πολύ σωστά είπες, πάνω από τα 120.000 ευρώ. Και είναι κακούργημα. Μάλιστα. Μένουμε εδώ.